Πίσω μου είναι ένα ιστορικό κτίριο στο Αίγιο που υφίσταται από το 1821 και το οποίο κρύβει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Έχει διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1921 και σήμερα φιλοξενεί το Δημοτικό Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Αιγείου. Γενικά, το Αίγιο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, η οποία δεν έχει αναδειχθεί όπως του αξίζει. Μέσα σε αυτό θα συναντήσουμε την έγκριτο ιστορικό συγγραφέα και ερευνήτρια, κυρία Βάνα Μπεντεβή, η οποία την χάει και πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας ΙΛΕΑ. Η κυρία Μπεντεβή έχει βυθιστεί μέσα στην ιστορία και έχει αφιερώσει τη ζωή της για την ανάδειξη της ιστορίας του Αιγείου. Κυρία Μπεντεβή, σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε και να μας διαφωτίσετε. Ποια ήταν η σημασία που είχε το Αίγιο ακόμα και στο πρώτο κοινό των Αχαιών, στην πρώτη δηλαδή θα λέγαμε ομοσπονδία τότε που ήταν η Αχαϊκή Συμπολιτεία? Το Αίγιο έχει μία συμβολική, θα έλεγα, ιστορία και σημασία για όλο τον ελλαδικό χώρο από την αρχαία εποχή, καθώς δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, ανεξήγητο θα έλεγα, είχε καθοριστεί ως τόπος συναντήσεων πολιτικών και συνομοσπονδιών. Είναι η πρώτη, θα λέγαμε, πρωτεύουσα, το κέντρο της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Ενός πολιτικού συνδυασμού που είχε στόχο τη θωράκιση, την αμυντική του τόπου απέναντι σε ξένες επιδρομές. Ακόμα και απέναντι στην μακεδονική επιδρομή του Φιλίππου στην Ελλάδα. Αλλά και πιο παλιά, στον Όμηρο ακόμα, έχουμε μία αναφορά στο Αίγιο, καθώς εδώ ο Αγαμέμνονας, ο βασιλιάς των Μυκηνών, συγκάλεσε όλους τους Αχαιούς τότε, όλους τους Έλληνες δηλαδή τότε, να συγκεντρωθούν και να αποφασίσουν για τον Τροϊκό πόλεμο. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία να την έχουμε. Και εδώ αποφασίστηκε βέβαια ο Τροϊκός πόλεμος. Το Αίγιο συμμετείχε εντωμεταξύ στον Τροϊκό πόλεμο και συγκεκριμένα το επίνιο του, που εκείνη την εποχή, την ομηρική εποχή, ήταν η Ελίκη, η αρχαία Ελίκη, συμμετείχε η αρχαία Ελίκη με 20 πλοία και μάλιστα ήταν τόσο πλούσια που ο Όμηρος την αναφέρει χρυσοπίκυλτη Ελίκη. Είναι λοιπόν σημαντικές αυτές οι πληροφορίες που συνδέουν το Αίγιο με την πανάρχαια ελληνική ιστορία και θα έλεγα με το δημοκρατικό πνεύμα που ίσως δεν είχε συνειδητοποιηθεί εκείνη την εποχή. Διαμέσου των αιώνων λοιπόν είναι η επιτομή της δημοκρατίας και της συνοχής του ελληνικού πνεύματος και της ελληνικής ψυχής το Αίγιο. Και να ξεκινήσουμε καταρχήν από την ιστορία αυτού του κτηρίου, καθότι αποτελεί ένα ιστορικό κτίριο από το 1821. Και εξ όσων γνωρίζω, είναι το μοναδικό στην πόλη του Αιγείου, κτίριο δηλαδή από το 1821, και το οποίο βέβαια φιλοξένησε πολλούς σημαντικούς ανθρώπους της ελληνικής ιστορίας. Αυτό το κτίριο δεν είναι το μοναδικό βέβαια από την εποχή εκείνη, είναι όμως το κέντρο της πόλης το μοναδικό. Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα αρχοντικό πριν το 1821 που ανήκει στον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο. Ο τότε προ-πάπος του, ο Πανάγος Χρυσανθόπουλος, ο οποίος ήταν και πλούσιος σταφυδέμπορος της εποχής, το αγόρασε από έναν Τούρκο και μάλιστα αξίζει να το δει κανείς γιατί το χαγιάτι του, που λέμε, είναι ακριβώς τουρκικό, ξύλινο, περικαλές θα έλεγα, με στολίδια και γυρλάντες από εκείνη την εποχή. Όσον αφορά τώρα σε αυτό το κτίριο, πράγματι
είναι το μοναδικό πέτρινο κτίριο από το 1821. Γιατί? Γιατί υπάρχουν επίσημες πληροφορίες ότι εδώ το 1833 στέγασε το πρώτο δημαρχείο με πρώτο διορισμένο από την Αντιβασιλεία δήμαρχο τον Αναστάσιο Λόντο. Ο Αναστάσιος Λόντος, αδερφός του Ανδρέα Λόντου, είχε παντρευτεί την Εκατερίνη Μελετοπούλου, του Αγγελή Μελετόπουλου, και το είχε δώσει μάλλον ο Αγγελής, έτσι συμπεραίνω εγώ, πρίκα στην Εκατερίνη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 1836 που έγινε μία ληστρική επιδρομή από τους λίσταρχους Χονδρογιανέους στο σπίτι απέναντι από εδώ του Λέοντα Μεσσηνέζη, του πολύ πλούσιου σταθιδέμπορου τότε, ο ίδιος ο Μεσσηνέζης σε επιστολή του σε ένα φίλο του αναφέρει ότι εκείνο το βράδυ ήρθε ο Δημήτριος Μελετόπουλος με τις πιτζάμες του σχεδόν, που ήταν απέναντι δηλαδή εδώ, για να επιτεθεί και να διώξει τους ληστές. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι πληροφορίες που μας δείχνουν ότι ήταν από το 1821 αυτό το σπίτι και στέγασε το πρώτο δημαρχείο. Το 1833. Το 1846 το υπόγειο αυτού του κτηρίου φιλοξένησε τη σωρό του Ανδρέα Λόντου. Όπως γνωρίζουμε, ο Ανδρέας Λόντος, ο μεγάλος αυτός πολιτικός και αγωνιστής της Επανάστασης, αυτοχειριάστηκε, αυτοκτόνησε δηλαδή στις 24 Σεπτέμβρη του 1846 για διάφορους λόγους, κυρίως γιατί ήταν πολέμιος και εχθρός του τότε πρωθυπουργού του Κολέτη, και δεν επέτρεψε ο ίδιος ο πρωθυπουργός να ταφεί και να ψαλεί σε εκκλησία και να γίνει η εξόδιος θρησκευτική ακολουθία. Τότε ο Αναστάσης, ο αδερφός του, που ήταν ήδη πολιτικός και υπουργός και ζούσε στην Κηφισιά, όπως έχουμε πληροφορίες, προσπαθούσε να βρει τρόπο να θάψει τον αδερφό του. Τελικά δεν μπορούσε, τον ταρίχευσε πρόχειρα, και μετά από 15 μέρες βρήκε ένα ατμόπλιο και έφερε τη σωρό του στο Αίγιο. Από τις 24, δηλαδή 26 Σεπτέμβρη του 1846, ήρθε εδώ στις 15 Οκτωβρίου. Δηλαδή μετά από 20 μέρες η σωρός. Και πάλι δεν μπορούσε να ταφεί κανονικά και τον έθαψε στο υπόγειο αυτού εδώ του σπιτιού. Μάλιστα, έβαλε και μία πλάκα μαρμάρινη επιτάφια επάνω στον τάφο του. Και αυτό τεκμηριώθηκε γιατί το 1959, όταν πλέον το κτίριο αυτό φιλοξενούσε το 4ο Δημοτικό Σχολείο, επί διεύθυνσης του Γαρδενιώτη, λεγότανε τότε, μάλλον ήταν σαν ένα προσωνύμιο, του διευθυντή Αντωνίου Σακελαρίου, του Δημοτικού, έγινε μία ανακατασκευή της κλίμακας έξω και βρήκανε ως πλατήσκαλο την επιτάφια, αυτή πλάκα, τη μαρμάρινη που έχουμε εδώ και ως έκθεμα. Έκανε αμέσως ο διευθυντής τότε έγγραφο στον τότε δήμαρχο, αυτά τα στοιχεία τα έχω στο αρχείο μου εννοείται, που έγραφε λεπτομερώς ότι ήταν ανάγλυφα επάνω στην πλάκα δύο στεφάνια, δάφνινα. Το ένα αριστερά έγραφε 21η Μαρτίου 1821, η μέρα δηλαδή απελευθέρωσης του Αιγείου, καθώς ο Ανδρέας Λόντος τότε με 400 παλικάρια και με μία αυτοσχέδια σημαία κόκκινη με μαύρο σταυρό στη μία πλευρά, ξεκίνησε από το Αίγιο να πάει να βοηθήσει τους πατρινούς. Τότε λοιπόν θα λέγαμε
δεν υψώθηκε εδώ η σημαία. Η σημαία του Λόντου υψώθηκε στην Πάτρα, αλλά από εδώ ξεκίνησε. Αλλά οι λίγοι Τούρκοι που υπήρχαν εδώ από τις αρχές του Μαρτίου του 1821, φοβούμενοι γιατί η όσμωση για την επανάσταση ήταν διάχυτη και τα επαναστατικά γεγονότα στην Πάτρα ήταν καθημερινά μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, φοβήθηκαν και μάλιστα εδώ ο Αγγελής Μελετόπουλος που ήταν ιδιοκτήτης αυτού εδώ του σπιτιού, επειδή είχε και μικρά πλοιάρια για την μεταφορά της σταφίδας, γιατί τα πλοία που ερχόντουσαν δεν μπορούσαν να έρθουν πολύ κοντά στο λιμάνι και υπήρχαν μικρά πλοιάρια που τα πήγαιναν τη σταφίδα εκεί και με τα πλοία του τους βοήθησε και έφυγαν απέναντι. Και επειδή λοιπόν στις 21 Μαρτίου του 1821 που ξεκίνησε ο Λόντος για την Πάτρα δεν υπήρχε Τούρκος στο Αίγιο, λέμε ότι η πόλη που ελευθερώθηκε πρώτη. Βέβαια εδώ δεν στεκόμαστε γιατί όπως ξέρουμε πολλές πόλεις διεκδικούν αυτή την ημερομηνία όπως η Καλαμάτα, όπως τα Καλάβρητα κλπ. Δεν έγινε βέβαια καμία μάχη εδώ, αλλά όντως το Αίγιο εκείνη την ημέρα δεν είχε Τούρκους. Απ' την άλλη, μετά από λίγες μέρες ξέρουμε ότι ήρθαν οι Τούρκοι και έκαψαν τη Βοστίτσα και πολλές φορές κάηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, 4 φορές η Βοστίτσα. Έτσι λοιπόν έχει τρομερή ιστορία αυτό το κτίριο. Βέβαια γύρω στο 1856 το κτίριο αυτό ανήκε σε έναν προύχοντα Αγγελή Μιχαλόπουλο, ο οποίος με διαθήκη του το άφηνε στο Δήμο με σκοπό να γίνει νοσοκομείο δημοτικό. Δεν έγινε ποτέ νοσοκομείο δημοτικό. Έχουμε από κόμματα, άρθρα δηλαδή τοπικών εφημερίδων, συγκεκριμένα του 1890, όπου αναφέρονται στο σεισμό του 1860, που ήταν πολύ μεγάλος, και απευθύνονται στο Δήμο γιατί αυτό το κτίριο μετά το σεισμό του 1861 δεν ανακατασκευάστηκε και είχε μείνει ερείπιο. Αυτό το έχουμε από πληροφορίες εφημερίδων. Εν πάση περιπτώσει, με τον καταστροφικό σεισμό του 1995, στις 15 Ιουνίου, εδώ δεν θα στεγαζόταν πλέον το 4ο Δημοτικό Σχολείο, θα πήγαινε σε πιο ασφαλές σημείο και η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία που ήδη είχε ιδρυθεί από το 1990, αποδίθηκε, και εγώ προσωπικά βέβαια, σε έναν αγώνα να δοθεί το κτίριο, να γίνει το κτίριο μουσείο. Δηλαδή, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, έβλεπα ότι η ιστορική του πορεία είχε τελειώσει και έπρεπε να επισφραγιστεί με το να γίνει εδώ το ιστορικό μουσείο. Ο αγώνας αυτός γρήγορα ευοδόθηκε. Και έτσι παραχωρήθηκε, όχι βέβαια στην Ιστορική Εταιρεία, αλλά στο Δήμο, γιατί οι ιδιοκτήτες είναι δύο εδώ, συνιδιοκτήτες του κτηρίου. Είναι το νοσοκομείο Αιγίου και ο Δήμος. Οπότε το νοσοκομείο παραχώρησε στο Δήμο τα δικαιώματα. Η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία, που ήδη είχαμε αρχίσει το μουσείο, προσφέραμε το υλικό στο Δήμο και έγινε αυτό το υπέροχο δημοτικό ίδρυμα ιστορικό στον πρώτο όροφο και λαογραφικό στο Ισόγειο. Στο κτίριο αυτό, τι κοιμήλια φυλάσσονται στους ορόφους του μουσείου, δηλαδή και στο λαογραφικό και στο ιστορικό. Τι κοιμήλια έχουμε εδώ στο κτίριο αυτό μέσα. Θα ήθελα λοιπόν να συμπληρώσω και να αρχίσουμε από αυτό το σπουδαίο κοιμήλιο που έχουμε, την επιτάφια πλάκα του Λόντου. Και στην δεξιά πλευρά λοιπόν είναι εγχάρακτο ένα άλλο στεφάνι δάφνινο που στο μέσον φέρει την χρονολογία 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Γιατί σε αυτήν την επανάσταση που την ξέρουμε όλοι ως 3 Σεπτεμβρίου, ο Λόντος πρωτοστάτησε μαζί με τον Μακρυγιάννη τον Γκαλέργη και τον Ανδρέα Μεταξά. Ήταν και ο Λόντος. Και επομένως ήταν η δεύτερη σημαντική
στιγμή στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο ο Ανδρέας Λόντος. Φέρει βέβαια εγχάρακτο και σταυρό επάνω-επάνω, αλλά φέρει και εγχάρακτη επιγραφή. Ελληνικής ισονομίας ισοπολιτείας, Ανδρέαν Λόντον πρωταγωνιστήσαντα, όδε καλύπτει παυσίλιπος λίθος. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεκμηρίωση τρομερή που δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει ότι εδώ ο Λόντος ετάθη για πρώτη φορά. Επειδή ετοιμάζω μία μελέτη με θέμα οι τρεις ταφές του Ανδρέα Λόντου, οφείλω να συμπληρώσω ότι ο Λόντος, η σωρός του Λόντου, έμεινε εδώ στα υπόγεια του σπιτιού του αδερφού του περίπου 5 χρόνια. Γιατί ο ιστορικός της πόλης, ο Αρίστος Σταυρόπουλος, αναφέρει ότι έμεινε στα υπόγεια 1 χρόνο. Εμένα μου έκανε περιέργεια πώς ήταν, αφού δεν είχε λιώσει, πώς τον πήραν. Και πράγματι στην έρευνά μου βρήκα τον επικίδιο λόγο για την ταφή των οστών πλέον του Ανδρέα Λόντου, του σχολάρχη της σχολής του Αιγείου, του Στέφανου Μυρτήλου, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο κατά την ταφή, την μεταφορά δηλαδή, των οστών του Λόντου στην πλατεία Μητροπόλεως, που δεν ήταν άλλη παρά το προάβλιο της Μητροπόλεως της εκκλησίας μας, της Παναγίας της Φανερωμένης. Εκεί σε κάποιο σημείο ετάθη ο Λόντος τότε. Και η χρονολογία ήταν τον Μάρτιο του 1851. Τότε μετά που τον φέραμε το καράβι δηλαδή. Όχι, μετά από 6 χρόνια. Μετά από 6 χρόνια. Ναι. Εδώ ήρθε στις 15 Οκτωβρίου του 1846. Ναι. Εδώ. Ετάθη, έμεινε 5 χρόνια και το 1851 τα οστά του μεταφέρθηκαν από εδώ και ετάφησαν στον προάβλιο χώρο της Μητροπόλεως. Εκεί λοιπόν, πρόχειρα ίσως έγινε αυτή η ταφή εκεί, γιατί και υπήρχε η πληροφορία ότι κάπου σε αυτό το σημείο υπήρχαν τα οστά του Ανδρέα Λόντου. Ήταν τότε ξύλινη η εκκλησία, πρόχειρη η εκκλησία, η οποία άρχισε να χτίζεται στον προάβλιο χώρο με τη μορφή που έχει σήμερα και με σχέδια οπωσδήποτε του Ερνέστου Τσίλερ το 1890 και κράτησε η οικοδομή της εκκλησίας μέχρι το 1914. Δηλαδή περίπου θα λέγαμε 20 χρόνια και πλέον. Και έγιναν τότε τα εγγένεια της καινούριας εκκλησίας, χωρίς όμως να γίνει μία ανακατασκευή του προάβλιου χώρου. Δεν έχουμε πληροφορίες ότι βρέθηκαν εκεί οστά. Ωστόσο, το 1925, οι Αιγιαλείς της Νέας Υόρκης, που είχαν συστήσει ένα πολιτιστικό σύλλογο, ο Άρατος, αποφάσισαν να κάνουν ένα δώρο στην πόλη του Αιγείου και ανέθεσαν στον σπουδαίο τότε γλύπτη, τον Κωνσταντίνο Δημητριάδη, να φιλοτεχνήσει το ηρώον που έχουμε στα ψηλά αλόνια και την πρωτομή του Ανδρέα Λόντου. Και την τοποθέτησαν το 1925 κοντά στον τοίχο της εκκλησίας, ναι, της καινούριας εκκλησίας, της Πετρόκτιστης. Χωρίς βέβαια να ξέρουνε, ξέραν ότι εκεί κάπου ήταν τα οστά, απλώς τοποθέτησαν το μνημείο. Ναι. Τώρα λοιπόν η ανακατασκευή του προαυλίου της Φανερωμένης έγινε το 1932. Μετά δηλαδή από 7 χρόνια που τοποθετήθηκε το μνημείο. Και εκεί έχουμε απόκομα μίας εφημερίδας που λέει ότι βρέθηκαν κάποια οστά πεταγμένα και είπαν αυτά είναι τα οστά του Ανδρέα Λόντου. Τα μάζεψαν λοιπόν, τα βάλαν σε μια κασέλα, λέει η εφημερίδα, την οποία έχω στο αρχείο μου βέβαια, και τα τοποθέτησαν στο πίσω μέρος από την πρωτομή. Λοιπόν, αυτή ήταν η δεύτερη ταφή του Ανδρέα Λόντου και εμείς τώρα
το 2018 με ενέργειες της ιστορικής εταιρείας και με καλή συνεννόηση και διάθεση της Μητρόπολης μας και του Δήμου τότε, μεταφέρθηκε το μνημείο στον προαύλιο χώρο του μουσείου. Καθώς το μουσείο είχαμε εμείς συγκεντρώσει ό,τι μπορούσαμε, προσωπικά αντικείμενα κοιμήλια του Ανδρέα Λόντου, είχαμε ονομάσει την αίθουσα που αφορά το 21 αίθουσα Ανδρέας Λόντος και ήρθε και το μνημείο αυτό. Τοποθετήθηκε όπως θα δείτε εδώ, περικαλές μνημείο, και ξυλώνοντας το μνημείο, οι εργάτες βρήκαν και τα οστά, ναι, τα οποία ήταν πάνω-πάνω. Τότε λοιπόν ήρθε η αστυνομία εδώ και λοιπά, ρώτησε κάποιους ανθρώπους, με κάλεσε και εμένα, πήγα τα στοιχεία που είχα και ταυτοποιήθηκαν, σε ένα μεγάλο βαθμό βέβαια, ότι τα οστά αυτά ανήκαν στον Ανδρέα Λόντο. Δεν υπήρχε πληροφορία ότι υπήρχε άλλη ταφή στον προαύλιο χώρο αυτό. Και έτσι λοιπόν, με τη συνεννόηση αυτών των τριών φορέων, μεταφέρθηκε και ετάφησαν πλέον κανονικά, για τρίτη φορά δηλαδή, ο Ανδρέας Λόντος ετάφη εδώ, που ετάφη για πρώτη φορά, που είναι το σπίτι του. Και πάλι με ενέργειες της ΗΛΕΑ, πριν λίγο καιρό, το νυν Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ονομαστεί ολόκληρο το μουσείο Μουσείο Ανδρέας Λόντος. Ενώ στην αρχή ήταν η αίθουσα. Ήταν μία αίθουσα. Εμείς λοιπόν, στη συνέχεια αυτών των προσπαθειών μας να μαζέψουμε την ιστορία του τόπου σε αυτό το κτίριο, έχουμε συγκεντρώσει σε αυτή την αίθουσα που αφορά στο 21 πολλά προσωπικά αντικείμενα, κοιμήλια του Ανδρέα Λόντου. Γιατί με ρωτήσατε για τα κοιμήλια που περιέχει το μουσείο. Είναι, να μην πω χιλιάδες, εκατοντάδες κοιμήλια, τα οποία είναι όλα πρωτότυπα, είναι προσφορές των Αιγιωτών και ευχαριστώ γιατί έδειξαν μεγάλη εμπιστοσύνη στην προσπάθεια την προσωπική και άλλων βέβαια ανθρώπων, όπως τον κύριο Παναγόπουλο τον Πάνο που μαζί δουλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια, και τα έχουμε εδώ τοποθετημένα, εκτεθειμένα και συντηρημένα. Όσον αφορά τώρα τον Ανδρέα Λόντο, εκτός από την επιτάφια πλάκα του που την έχουμε στην αίθουσα αυτή, έχουμε και ένα ακριβές αντίγραφο της σημαίας του Λόντο, η οποία θεωρείται από τις πρώτες σημαίες του αγώνα. Αυτή που σηκώθηκε στην Πάτρα. Βεβαίως. Η κανονική σημαία, η αυθεντική, βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Αθήνας. Εκεί λοιπόν, μετά από πληροφορίες, πήγα, τη μετρήσαμε ακριβώς, είδαμε και το νούμερο με το οποίο εισήχθη στο μουσείο, και το μουσείο προσφέρθηκε να, επειδή έχει συντηρητές έμπειρους, να φιλοτεχνήσει το ακριβές αντίγραφο, το οποίο έχουμε πλέον ως έκθεμα, ενώ με τις διαστάσεις αυτές έχουμε δημιουργήσει, όπως ξέρετε, πάρα πολλές σημαίες του Ανδρέα Λόντου. Έχουμε τώρα το πρωτότυπο δίπλωμα του Ανδρέα Λόντου που του απένειμε ο βασιλιάς Όθωνας για τη συμμετοχή του στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση που έδωσε το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας τον Μάρτη του 1844. Γιατί το Σύνταγμα αυτό το υπογράφει ως ένας από τους αντιπροέδρους, ο Ανδρέας Λόντος, και το έχουμε εδώ. Έχουμε επίσης και τα παράσημά του. Αξίζει να αναφερθούμε σε αυτά, γιατί από τη μακροχρόνια έρευνα και την προσωπική, είχα πληροφορίες ότι οι απευθείας απόγονοι του Ανδρέα Λόντου βρίσκονται στη Σουηδία. Και μέσω διαδικτύου, να τα καλά του διαδικτύου, το 2010 είχα μία πληροφορία από την κυρία Εύα Λόντος,
η οποία τύχαινε να είναι και διευθύντρια στο Γκέτεμπορκ, σε μια μεγάλη πόλη της Σουηδίας, ενός μεγάλου μουσείου, αναλόγου με το δικό μας, η οποία με πληροφορούσε ότι έχει στην κατοχή της τα παράσημα του Ανδρέα Λόντου και αν ενδιαφερόμαστε γι' αυτά. Άρχισε μια πολύ μεγάλη αλληλογραφία, επικοινωνία με την Εύα Λόντος. Πράγματι, ήρθε η Εύα Λόντος στην Αθήνα και στις αρχές του Μαρτίου του 2010 πήγα προσωπικά και μόνη μου και μου παρέδωσε τα παράσημα. Μου είπε βέβαια ότι ήσαν 11 τα παράσημα, αλλά η οικογένεια κατά καιρούς βρέθηκε σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και δύο φορές αναγκάστηκε να πουλήσει στον οίκο Sotheby's τα 4 και μας έχουν φέρει τα 7 παράσημα και τα έχουμε εκθέσει. Τι να πω, ότι έχουμε και μαχαιροπύρουνα που με την κορώνα του βασιλιά Όθωνα που ήθελε ο Όθωνας να προσφέρει στον Ανδρέα Λόντο. Έχουμε τη βάση ενός μαρμάρινου τραπεζιού που επίσης είχε στείλει ο Όθωνας στο Λόντο. Και έχουμε βέβαια και την τοιχογραφία της Βουλής σε πίνακα, κατόπιν αδείας της Βουλής, που παριστάνει την συνέλευση της Βοστίτσας. Τι ακριβώς είναι η ΛΕΑ και πώς συνδέεται η δραστηριότητά της με αυτό το κτίριο? Η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία ιδρύθηκε από μία ομάδα, θα λέγαμε, ρεκτών της ιστορίας, όχι μόνο της τοπικής, το 1990. Βέβαια, η ομάδα προϋπήρχε και κάναμε διάφορες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα να αναδείξουμε την τοπική ιστορία σε διάφορες εθνικές επετείους, αρχίσαμε ομιλίες και εν πάση περιπτώσει προσπαθήσαμε να βρούμε όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία και τελικά το καταστατικό μας επισήμως επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο το 1990. Βάλαμε στόχους, συγκεκριμένους στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν να συγκεντρωθεί ιστορικό υλικό και κάποια στιγμή να εκτεθεί σε κάποιο χώρο. Ο δεύτερος στόχος ήταν να συγκεντρώσουμε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την ιστορία και να δημιουργήσουμε ένα περιοδικό ιστορικού περιεχομένου που θα εκδίδεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και ο τρίτος και σημαντικότερος, θα έλεγα, για μένα στόχος ήταν να αναδείξουμε το σπουδαίο αυτό γεγονός της συνέλευσης της Βοστίτσας. Αυτή τη στιγμή είμαι σε θέση να πω με χαρά και ικανοποίηση ηθική ότι και τους τρεις στόχους τους έχουμε πετύχει στην Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία. Αποδυθήκαμε σε έναν αγώνα να συγκεντρώσουμε το υλικό που μας πλουσιοπάροχα, θα έλεγα, και με πολύ προθυμία μας έδωσαν οι Αιγείς και δημιουργήσαμε αυτό το μουσείο το 1994. Δεν είχαμε στέγη, αλλά μόλις έγινε ο σεισμός το 1995, είπαμε εδώ είμαστε. Είπαμε αυτό πρέπει να ολοκληρώσει την ιστορική του παρουσία και να γίνει μουσείο. Και όπως προανέφερα, έγινε αυτό. Αυτή τη στιγμή το μουσείο αποτελείται από επάνω, έχουμε 6 αίθουσες και τον διάδρομο. Είναι χωρισμένο σε άξονες επειδή υπήρχαν οι αίθουσες, δηλαδή έχουμε αίθουσα του 21, αίθουσα των Βαλκανικών πολέμων, Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, αίθουσα του 40. Έχουμε αίθουσα όπως εδώ βλέπετε που είμαστε αυτή τη στιγμή που δείχνει την αστική φυσιογνωμία του Αιγείου. Έχουμε βιβλιοθήκη με ιστορικά και λαογραφικά βιβλία και έχουμε και αίθουσα που μπορούμε να κάνουμε κάποιες συναντήσεις επάνω. Κάτω στο ισόγειο είναι το Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο επίσης εκτείνεται σε 6 αίθουσες. Είναι πολύ σημαντικά τα ευρήματα που έχουμε, από αργαλιούς, από χρηστικά αντικείμενα, από εργαλεία της αγροτικής ζωής, από ενδυμασίες
και τοπικού χαρακτήρα. Και θέλω να πω ότι... Σε λίγο δεν θα σας φτάνει ο χώρος. Όχι. Πιστεύω τουλάχιστον το Ιστορικό Μουσείο, γιατί λαογραφικά υπάρχουν, υπάρχουν παντού, να λέμε την αλήθεια. Έχει όμως ενδιαφέρον, γιατί έχει, η διάταξή του είναι τέλεια, μπορώ να πω. Αλλά Ιστορικό Μουσείο, στην Πελοπόννησο, νομίζω πολύ λίγες πόλεις. Ούτε η Πάτρα έχει. Όχι, η Πάτρα δεν έχει. Δυστυχώς δεν έχει. Δεν έχει. Και έχουμε πρωτότυπα από όπλα, από έγγραφα, από παράσημα, από στολές, από οικαστικό υλικό, νομίσματα, χαϊμαλιά των αγωνιστών, παλάσκες, όπλα. Έχουμε τα πάντα εδώ, στο Ιστορικό. Και πράγματι, όποιος το επισκέπτεται, μένει πραγματικά έκθαμβος με το υλικό που έχουμε. Ο δεύτερος στόχος της ΗΛΕΑ ήταν να εκδίδουμε ένα περιοδικό. Και εκδίδουμε το Ρίζες. Έχουμε εκδώσει περίπου 12 τεύχη, κάθε φορά με αφιερώματα στην περιφέρεια. Είναι αυτό, χωριά. Είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Είναι αφιερωμένο στο μεγάλο ποιητή, τον Γιάννη τον Ανδρικόπουλο, ο οποίος είναι ο ποιητής πραγματικά της ιστορίας μας και έχει ποιήσει, θα λέγαμε, δηλαδή έχει κάνει ποιήσει όλη την ιστορία της περιοχής μας και όχι μόνο. Έχουμε αφιέρωμα στον Ανδρέα Λόντο. Έχουμε αφιέρωμα σε άλλα χωριά που έπαιξαν ρόλο και το 40 και το 21. Θα ήθελα να δούμε τη συμβολή της Βοστίτσας στην εγκαθίδρυση του κοινοβουλευτισμού. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που βγάλαμε, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Βουλής των Ελλήνων να γράψουμε κάτι, οι φορείς και ατομικά, σχετικά με τα 150 χρόνια του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν, επειδή οι Αιγείς έπαιξαν ρόλο σημαντικό τότε, όπως ο Ανδρέας Λόντος, ο Αναστάσης Λόντος και άλλοι, εκπονήσαμε αυτό το βιβλίο, για το οποίο έχουμε πάρει βέβαια επένους και από την Βουλή των Ελλήνων και από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε μετά τη μυστική συνέλευση της Βοστίτσας. Αυτό το βιβλίο είναι προσωπική συγγραφή και ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του τότε Δημάρχου Αθανασίου Παναγόπουλου το 2016 να γράψουμε ένα βιβλίο κατατοπιστικό για τη συνέλευση της Βοστίτσας. Έχουμε φέτος, έχουμε πολλές εκδόσεις, το συλλεκτικό πολυτελές λεύκωμα, ο μυστικός δείπνος της Βοστίτσας. Σε αυτό το λεύκωμα αναφερόμαστε στα έργα και στη ζωή και στην προσφορά των πρωτεργατών της συνέλευσης, αλλά και των άλλων συμμετεχόντων, οι οποίοι ήσαν πάρα πολλοί. Αυτό έγινε με την ευγενική προσφορά την οικονομική της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και έχει σημασία γιατί το εξώφυλλό του, το COSME, ένα σπουδαίο έργο της οικαστικού καθηγήτριας στο ΤΕΙ Αθήνας και πολυβραβευμένης ποιήτριας της Λέτας της Κουτσοχέρα. Και το έχει πολύ εύστοχα ονομάσει ο μυστικός δείπνος στη Βοστίτσα. Είναι αυτό? Όχι. Αυτό που έχει το λεύκομα. Γιατί αν προσέξετε, το παρουσιάζει όπως ο Ιησούς Χριστός στη Μεγάλη Τετάρτη με τους μαθητές του σε ένα μυστικό δείπνο να αποφασίσουν. Ευγενική προσφορά, το έχουμε και ως έκθεμα το έργο αυτό της κυρίας Κουτσοχέρας. Της κυρίας Κουτσοχέρα μέσα στην αίθουσα του 21. Αυτό που βλέπετε είναι ένα χαρακτικό του σπουδαίου γλύπτη και ζωγράφου του Κωνσταντίνου Κλουβάτου. Αυτό έγινε κατά παραγγελία του αειμνίστου Γεωργίου Παναγόπουλου, ο οποίος το 1975 ήταν ήδη ο πρώτος δήμαρχος μετά τη μεταπολίτευση εδώ, νομικός και μεγάλος ιστορικός για την περιοχή, και εκείνος έκανε αγώνα πρώτος να αναγνωριστεί η συνέλευση ως σπουδαίο εθνικού περιεχομένου και χαρακτήρα γεγονότος και ανέθεσε στον Κλουβάτο να δημιουργήσει το χαρακτικό αυτό,
το οποίο κυκλοφόρησε βέβαια για τα 150 χρόνια του θανάτου του Παπαφλέσσα, δηλαδή το 1975 από το 1825 που είχε πεθάνει ο Παπαφλέσσας στο Μανιάκι και κυκλοφόρησε ως γραμματόσημο διεθνές. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Και αν φαίνεται, έχει τους δύο πρωταγωνιστές και αντιμαχόμενους. Καθιστώ τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, ο οποίος σκέφτεται τι περί του πρακτέου, πόσο δύσκολο... Από τη συντηρητική πλευρά. Ναι. Θα πούμε για τη συνέλευση και από πάνω ο Παπαφλέσσας, ο οποίος με το χέρι του το δεξί λέει... Αμέπως αμέργο να κάνουμε επανάσταση. Να κάνουμε επανάσταση. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το χαρακτικό και μάλιστα τότε είχε δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και είχε μπει σε όλα τα σχολεία ως πίνακας και σε όλα τα δημόσια κτίρια. Μάλιστα. Εγώ ως φοιτήτρια το είχα δει στην είσοδο του Ταχυδρομείου Αθήνας και αργότερα στην είσοδο του Υπουργείου Εσωτερικών. Πολύ σημαντικός πίνακας αυτός. Ο δεύτερος πίνακας βέβαια είναι της Λέτας της Κουτσοχέρα και θα ήθελα να αναφερθώ... Αυτός εδώ στο βιβλίο, ναι. Στο Λεύκωμα. Ναι, και στο τρίτο που ήταν έβριμα προσωπικό θα έλεγα και που τεκμηρίωσε πλήρως την άποψή μας και τον αγώνα μας ότι η συνέλευση ήταν πάρα πολύ σπουδαίο πολιτικό γεγονός γιατί αποφασίστηκε η έναρξη του αγώνα, ο τρόπος μάλλον που θα ετοιμαστούν για να αρχίσει ο αγώνας. Θα αναφερθούμε στη συνέλευση, που είναι και το τρίτο σημαντικό γεγονός της ιστορικής εταιρείας. Βέβαια, η ιστορική εταιρεία, κάνουμε πολλές εκδηλώσεις στις εθνικές επετείους, έχουμε και επιπλέον και άλλα εκδοτικά έργα, μικρότερα. Έχουμε συμμετοχή σε πολλά ιστορικά θέματα που προκύπτουν εδώ στην περιοχή μας. Έχουμε επισκεφτεί βέβαια τις αλυσμόνητες πατρίδες και την κάτω Ιταλία. Μάλιστα. Με σκοπό ιστορικού περιεχομένου και συμπερασμάτων θα λέγαμε και προχωράμε. Ποια ακριβώς ήταν η συνεισφορά του Αιγείου ή Βοστίτσα σύμφωνα με το σλάβικο όνομα στην Επανάσταση του 1921 και τι ακριβώς γιορτάζεται στις 26 Ιανουαρίου κάθε χρόνο. Ήθελα να πω ως προς το όνομα. Οπωσδήποτε το Αίγιο από την πανάρχαια εποχή ονομαζόταν Αίγιο. Και την εποχή του 1921 επισήμως ονομαζόταν Αίγιο. Γιατί αν δούμε τα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, των Εθνοσυνελεύσεων εκείνης της εποχής, θα δούμε ότι, παραδείγματος χάρη, ο Αναστάσιος Λόντος υπέγραφε ως πληρεξούσιος Αιγείου. Μες. Όχι Βοστίτσας. Το λέω και για λόγους, ας πούμε, πληροφοριακούς για το ευρύ κοινό. Βοστίτσα λεγόταν όλη η περιοχή. Γιατί ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, στα απομνημονεύματά του που αναφέρεται στη συνέλευση της Βοστίτσας, λέει ακριβώς «Αποφασίσαμε να συνέλθουμε σε μία συνέλευση στην περιοχή παρά την Πάτρα, Βοστίτσα, χώρα και χωρία». Δηλαδή, όλη η περιοχή είναι. Όλη η περιοχή, βεβαίως. Όλη η περιοχή λεγόταν Βοστίτσα. Το Αίγιο λεγόταν πάντα Αίγιο. Και εντάξει, όταν λέμε τώρα για εκείνη την περιοχή, ο απλός άνθρωπος, πάμε στη Βοστίτσα, εννοούσαμε την πόλη. Αναφέρεται στο Αίγιο. Περισσότερο στην πόλη. Η συνεισφορά λοιπόν της Βοστίτσας τότε, του Αιγίου, ήταν πάρα πολύ σημαντική στην Επανάσταση του 1921, όχι μόνο για τη συνέλευση στην οποία θα αναφερθούμε, αλλά κυρίως για τη συμμετοχή των Αιγιαλαίων στην Επανάσταση. Αν διαβάσουμε ιστορία της εποχής εκείνης, γιατί υπήρχαν πολλοί έμποροι εδώ και οι οποίοι δεν ήσαν μόνο Αιγιώτες, ας πούμε ο Λέοντας ο Μεσσηνέζης ήταν χιώτης στην καταγωγή, Κωνσταντινοπολίτης όμως, ο οποίος ήρθε, εγκαταστάθηκε εδώ και έδωσε πάρα πολλά στον αγώνα, σε χρήματα δηλαδή.
πρώτα-πρώτα συντηρούσε για πολύ χρονικό διάστημα το στρατόπεδο του Ανδρέα Λόντου στα Σελά. Μάλιστα. Έχουμε τεράστια αλληλογραφία και στο αρχείο του Ανδρέα Λόντου για τη συνεισφορά όλων των Αιγαίων εμπόρων, του Γεωργίου, του Ευσταθίου, του Ιγκλέση, ο οποίος Ιγκλέση ήταν και από την Κεφαλονιά. Μάλιστα. Και ήταν έμπορος και είχε έρθει και είχε εγκατασταθεί εδώ, των Δεσποτοπούλων, του Μελετόπουλου. Μπορώ να αναφέρω πάνω από 20 ονόματα που προσέφεραν χρήματα μέσα από τη σταφίδα πάντα στον αγώνα και πολλοί ήσαν και επιτηρητές της τροφοδοσίας όλων εδώ των, θα λέγαμε, στρατοπέδων, τα οποία ήσαν εκτός από τα Σελά του Λόντου, υπήρχαν και μικρότερα στρατόπεδα στην ορεινή περιοχή των Πετμεζέων, ας πούμε, στην Κερπινή, των Ζαϊμαίων, του Χαραλάμπη, του Φωτίλα. Όλοι αυτοί οι ήρωες είχαν και στρατόπεδα. Μάλιστα. Και τα οποία συντηρούσαν εδώ οι Αιγείς. Αλλά υπάρχουν και έγγραφα επίσημα της κυβέρνησης τότε, των εκάστοτε κυβερνήσεων, που έστελναν προς τους προύχοντες εδώ να συνάξουν τις προσόδους της Αιγιάλιας από τη σταφίδα και να εμβάσουν στην κυβέρνηση για τον αγώνα. Και αν δούμε την πορεία της σταφίδας, γιατί πρόσφατα έγινε ένα συνέδριο εδώ για τη σταφίδα, το οποίο θα ολοκληρωθεί φαντάζομαι, θα δούμε διάσπαρτες ιστορικές πληροφορίες για το πώς η σταφίδα συνέβαλε τα μέγιστα οικονομικά στον αγώνα του 21. Η Βοστίτσα λοιπόν από αυτό από αυτή την πλευρά, δηλαδή και ως προς τη συμμετοχή αγωνιστών ηρώων και ως προς τη συμμετοχή την οικονομική των προυχόντων και ως προς τις αποφάσεις της συνέλευσης, έπαιξε, όχι θα έλεγα σπουδαίο ρόλο, σημαντικότατο, πρωτεύοντα ρόλο στον αγώνα του 21 η Βοστίτσα. Και αν διαβάσουμε τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Λόντου, ο Ανδρέας Λόντος ήταν παρόν παντού σε μάχες. Ένας μικρός το δέμας, αλλά γενναίος θα λέγαμε στην ψυχή, έδωσε τα πάντα στον αγώνα, εκτός από την περιουσία του. Δηλαδή ήταν στις πολιορκίες του Μεσολογγίου, στις πολιορκίες των Πατρών, στη μάχη της Καλιακούδας, στα Σάλωνα, στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Κόρινθο. Ο Ανδρέας Λόντος ήταν παντού. Είναι, αυτό είναι δηλαδή πολύ συγκινητικό να το διαπιστώνει κανείς και δηλαδή αν αποδελτιώσουμε τα απομνημονεύματα δεν υπάρχει σελίδα που να μην αναφέρεται στον Ανδρέα Λόντου και στην πολιτική φυσικά στα διοδρομία του μετά και στον πρωτεύοντα ρόλο γιατί ήταν φιλελεύθερος ο Ανδρέας Λόντος γιατί ο πατέρας του ως Μωρογιάννης στην Τρίπολη πολλά χρόνια θανατώθηκε από τους Τούρκους το 1812 γιατί θεωρήθη ύποπτος ότι προστατεύει τους Έλληνες, τους σκλαβωμένους. Και επομένως και αυτό το γεγονός, αλλά και από μέσα του Ανδρέα Λόντου, του ερχότανε η ελευθερία. Γι' αυτό και όταν φιλοξένησε εδώ τον Λόρδο Μπάιρον, γιατί έχουμε το ημερολόγιο του Λόρδου Μπάιρον που αναφέρεται σε αυτή τη φιλοξενία, τέλος Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, 10 μέρες κάθισε εδώ το 1809. Ο Λόρδος Μπάιρον έμεινε άναυδος γιατί ο Ανδρέας Λόντος απήγγειλε τη Μασαλιώτιδα, το επαναστατικό αυτό εθνικό θα λέγαμε, τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, απήγγειλε τους Θούριους του Ρήγα και ήταν ενήμερος για όλα τα επαναστατικά τεκτενόμενα στην Ευρώπη, καθώς οι καρμπονάροι που άρχισαν πρώτοι στην Ιταλία είχαν ήδη ξεσηκωθεί πριν από μας. Άσχετα αν εμείς οι Έλληνες το πήραμε πολύ δυναμικά και τους περάσαμε. Δηλαδή εμείς ελευθερωθήκαμε ας πούμε το 32, ενώ οι Ιταλοί και όλοι οι άλλοι οι Βαλκανικοί ελευθερώθηκαν το 1870, μετά τον Γαλλογερμανικό πόλεμο όπως ξέρετε, 50 χρόνια μετά.
Και γι' αυτό και ο Μπάιρον έδωσε την περιουσία του, όπως λέει, και τη ζωή του στην Ελλάδα. Από τότε, λοιπόν, ο Ανδρέας Λόντος ήταν φιλελεύθερος και δημοκρατικός, παρά το ότι ήταν προύχοντας. Τι ακριβώς έγινε και αποφασίστηκε στη μυστική συνέλευση της Βοστίτσας, ποιοι συμμετείχαν, πού ακριβώς έγινε, σε ποιο σπίτι ίσως, και τέλος έλαβε χώρα μία φορά. Βεβαίως είναι ένα σημαντικό γεγονός που καταθέτω ότι έχει ακόμα πολύ δρόμο για να ολοκληρωθεί ερευνητικά. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με τη συνέλευση πάνω από 30 χρόνια, σχεδόν από τότε που διορίστηκα ως καθηγήτρια στο Αίγιο. Γιατί είναι ένα γεγονός που ακόμα και σήμερα που μιλάμε είναι άγνωστο. Όχι μόνο στο ευρύ κοινό, αλλά και στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια οι καθηγητές της πολιτικής, θα έλεγα, επιστήμης έχουν σκύψει πάνω στο γεγονός να το ερευνήσουν. Αλλά το γεγονός της συνέλευσης ήταν πράγματι η πρώτη πολιτική πράξη της νεότερης Ελλάδας. Θυμάμαι τον Βασίλη τον Σφυρόαιρα, τον καθηγητή μου στη νεότερη ιστορία, που όταν μας δίδασκε τα προεπαναστατικά κινήματα, σταμάτησε στη συνέλευση της Βοστίτσας, τονίζοντας ότι ήταν το τελευταίο προεπαναστατικό, αλλά ταυτόχρονα και το πρώτο επαναστατικό γεγονός. Πριν μπούμε λοιπόν στη διαμάχη και στις αντεκλήσεις, αν θέλετε, θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Γιατί οι αποφάσεις που πάρθηκαν, εκτός το ότι ήταν σημαντικές, η μία εκ των αποφάσεων, το άρθρο 11 που έχει καταγραφεί στις ιστορικές πηγές, ήταν ταυτόχρονα η πρώτη επαναστατική πράξη της νεότερης Ελλάδας. Γιατί έγραφε το άρθρο 11 ότι εάν μας καλέσει ο Τούρκος Πασάς, ο διοικητής της Πελοποννήσου δηλαδή, που έδρευε στην Τρίπολη, να πάμε στην Τρίπολη, γιατί θα μάθει για το γεγονός οπωσδήποτε, να μην πάμε, να βρούμε δικαιολογίες. Εάν μας ξανακαλέσει και μας πιέσει, δεν θα πάμε, αλλά πιεζόμενοι θα το βαρέσουμε στο Λεβέντικο. Αυτή ακριβώς η φράση δείχνει ότι αφενός μεν ήσαν αποφασισμένοι οι Έλληνες να επαναστατήσουν, αφετέρου αυτό σήμαινε στάση εναντίον νομίμου καθεστώτος. Όπως είχε ορίσει άλλωστε και το συνέδριο της Βιέννης, μετά το Βατερλό του Ναπολέοντα, που είχαν αποφασίσει η Ιερή Συμμαχία ότι κάθε επαναστατική κίνηση θα είναι στάση εναντίον νομίμου καθεστώτος και πρέπει να την καταπνίξουμε στο αίμα της. Καταλάβατε, ήτανε ταυτόχρονα δηλαδή ένα επαναστατικό γεγονός. Και το αποτέλεσμα το επισφραγίζει και θα λέγαμε το αποδεικνύει αυτό. Γιατί πράγματι καλέστηκαν όλοι. Και πήγαν όλοι. Πήγαν δηλαδή ακόμα και ο Χρύσανθος Μονεμβασίας, ακόμα και ο Χριστιανουπόλεος Γερμανός, παρότι ήταν στη συνέλευση, φοβήθηκε και πήγε αυτός και φυσικά σκοτώσανε. Πήγαν όλοι από το Άργος, ο Τομαράς, ο Περούκας, όλοι πήγαν. Σκοτώσαν όλους αυτούς. Εκτός πολλούς, όχι όλους, ναι. Αρκετούς. Περισσότερο από τις κακουχίες πέθανε. Δηλαδή ο Δελιγιάννης, παραδείγματος χάρη, όταν μπήκε ο Κολοκοτρώνης στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821 στην Τρίπολη, τον βρήκε σχεδόν ζωντανό και πέθανε. Δηλαδή τον έθαψε, ναι, από τις κακουχίες. Ενώ δεν πήγαν οι Αχαιοί, δηλαδή οι Καλαβριτινοί, οι Βοστιτσάνοι, οι Αιγιώτες και οι Πατρινοί. Δεν πήγαν. Και μάλιστα ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, επειδή ήταν και αποφασιστικός και πολύ έξυπνος, σκηνοθέτησε ολόκληρο επεισόδιο, μάλιστα, που θα λέγαμε θεατρικό μονόπρακτο. Γιατί τους κάλεσε στην Άγια Λαύρα και τους είπε όλους αυτούς, δεν θα πάμε. Θα κάνουμε τον άρρωστο, εγώ θα κάνω τον άρρωστο, ότι έχω ποδάγρα και δεν μπορώ να πάω.
Και μάλιστα σκηνοθέτησε το εξής. Θα φτιάξουμε ένα γράμμα, το οποίο πιθανόν να έρχεται από την Τρίπολη, που να μας λέει «Μην έρχεστε στην Τρίπολη γιατί θα σας σκοτώσουν». Και θα το σκηνοθετήσουμε και θα έρχεται δήθεν ένας από την ταχυδρόμος από την Τρίπολη, εκεί στο Παγκράτιο που στρίβει για τα καλάβρητα, θα το πάρουμε εμείς και θα απαντήσουμε στον Τούρκο Πασά, ορίστε τι μας γράφει ένας δικός σας, ότι θα μας σκοτώσεις και δεν θα έρθουμε. Το αποτέλεσμα είναι όμως το εξής για την ιστορία, ότι εάν πήγαιναν, δεν θα γινόταν η επανάσταση την ημερομηνία που είχε ορίσει η ανωτάτη αρχή. Δηλαδή το Μάρτιο του 1821. Θα καθυστερούσε. Σίγουρα θα καθυστερούσε, γιατί χωρίς κεφαλές πώς θα γινόταν η επανάσταση. Καταλάβατε, δηλαδή χωρίς ίσως να το συνειδητοποιήσουν, έπαιξαν ρόλο για την επίσπευση. Γιατί ο λαός ήταν ήδη έτοιμος, να επαναστατήσει. Ναι, αλλά δεν θα υπήρχαν οι κεφαλές. Και πράγματι τι είπαν σε αυτό το άρθρο 11, θα το γυρίσουμε στο Λεβέντικο, δηλαδή θα επαναστατήσουμε. Προς το παρόν, ο καθένας θα πάει στην περιοχή του κρυφά και θα μαζεύει στρατό, τρόφιμα, όπλα, ό,τι βρει. Και μάλιστα έκαναν και έρανο και για χρήματα, να μαζευτούν χρήματα. Και όρισαν ως ταμεία, τον ήδη ταμεία της φιλικής εταιρείας, τον Παπαδιαμαντόπουλο, τον Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο, ο οποίος ήταν έμπορος, πλούσιος στην Πάτρα και ήταν τρομερά έντιμος και εχέμηθος άνθρωπος. Δηλαδή, οι αποφάσεις, το να συγκεντρώσουν χρήματα, το να συγκεντρώνουν κρυφά στρατό, όλα αυτά ήσαν επαναστατικές και πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Και το είδαμε και από το αποτέλεσμα το άλλο, ότι ο Λόντος στις 21 Μαρτίου ήδη είχε συγκεντρώσει περίπου 400 παλικάρια. Είχε κάνει το στρατόπεδο στο διακοπτό. Ήταν αποφασισμένοι. Ναι, θέλω να πω. Επομένως, εδώ, στη συνέλευση τώρα, στις αντεκλήσεις, για έναν ιστορικό ερευνητή, είναι προφανές και κατανοητό να υπήρχαν συγκρούσεις. Διότι εκαλούντο να αποφασίσουν για ένα εγχείρημα τρομερά επικίνδυνο για την εποχή εκείνη. Ήσαν εντελώς απροετοίμαστοι. Ήρθε ο Παπαβλέσσας, έφερε επιστολή του Υψηλάντη. Μέσα στην επιστολή ο Υψηλάντης, μεταξύ άλλων, τους προέτρεπε να συγκεντρώσουν χρήματα, να συγκεντρώσουν στρατό, κυρίως να είναι μονιασμένοι και να ορίσουν και έναν αρχηγό του πολέμου, κυρίως να είναι μονιασμένοι ο Υψηλάντης. Και όριζε ως εφικτή η ημερομηνία έναρξης στις 25 Μαρτίου. Δεν μιλούσε ο Υψηλάντης στην επιστολή του ούτε ότι η Ρωσία θα μας δώσει στρατό, είναι έτοιμη, ούτε και ότι έξω από την Κωνσταντινούπολη υπάρχουν πλοία έτοιμα μέσα με στόλο, στρατό, κρυφά και θα βγουν να σκοτώσουν τον Σουλτάνο εν μια νυχτή. Ούτε ότι οι νησιώτες είναι έτοιμοι. Αυτά ήταν τα επιπλέον ψεύδι μέσα σε εισαγωγικά του Παπαφλέσσα. Ο Παπαφλέσσας εκείνη την εποχή ήταν μια εξτρεμιστική φυσιογνωμία, θα έλεγα, για λόγους της προσωπικής του ζωής, θα έλεγα, και φυσικά δεν τον πιστεύαν. Τώρα, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ήταν στην Επιτροπή της Φιλικής Εταιρείας που είχε ορίσει για την Πελοπόννησο, όπως ήταν και ο Πετρόμπες Μαυρομιχάλης, όπως ήταν ο Κολοκοτρώνης, όπως ήταν ο Ιωάννης Παπαρηγόπουλος, ο οποίος τότε ήταν γραμματέας του Ρωσικού Προξενείου στην Πάτρα. Ο Ιωάννης Παπαρηγόπουλος έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην Επανάσταση, αλλά και στη συνέλευση της Βοστίτσας, πριν και μετά, που αυτή η πλευρά και η παρουσία του Παπαρηγόπουλου δεν είναι καθόλου γνωστή. Έτυχα λοιπόν καλεσμένη στο Πανελλήνιο Συνέδριο Νάξου το 2018, που ήταν αφιερωμένο στον Ιωάννη Παπαρηγόπουλο. Και τότε λοιπόν ανέλαβα, εγώ είχα την εισήγηση,
η παρουσία του Ιωάννη Παπαρηγόπουλου στη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας. Και από αυτή την έρευνα που έκανα, κατάλαβα κι εγώ, γιατί μέχρι το 2018 δεν ήξερα το ρόλο του. Ο Ιωάννης Παπαρηγόπουλος ήταν το μάτι και το αυτί στην Πελοπόννησο του Ιωάννη Καποδίστρια. Ήταν πολύ φίλος με τον Ιωάννη Καποδίστρια και έπαιρνε πολλές πληροφορίες ο Ιωάννης Καποδίστριας από τον Ιωάννη Παπαρηγόπουλο. Και όταν λοιπόν γινόντουσαν αυτές οι ζυμώσεις, ζήτησε από τον Παπαρηγόπουλο ο Ιωάννης Καποδίστριας να του απαντήσει γραπτός αν είναι Έλληνες, αν είναι οι Έλληνες έτοιμοι για επανάσταση. Και ο Παπαρηγόπουλος του απάντησε ότι όχι, δεν είναι έτοιμοι. Και έτσι λοιπόν έκανε πίσω, θα έλεγα, ο Καποδίστριας. Το ίδιο έκανε και τον Οκτώβρη του 20 ο Ιψηλάντης. Ο Ιψηλάντης, ενώ στο Ισμαήλ είχε πει ότι θα αρχίσει η επανάσταση από το Μωριά και εγώ θα κατέβω, όταν πήρε πληροφορίες ότι τίποτα δεν είναι έτοιμο στο Μωριά, είπε όχι. Θα πάω στους παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου εκεί είναι Έλληνες, είναι οι ηγεμόνες εκεί που θα με βοηθήσουν κλπ. Κλπ. Βέβαια, όπως αποδείχτηκε, δεν έγινε αυτό, δεν βοηθήθηκε, αλλά έκανε στροφή. Και θέλω να πω, ήταν βέβαιο ότι ο Παπαφλέσσας έλεγε ψέματα. Όμως, ήταν τόσο σημαντική η προσφορά του, άμα διαβάσει κανείς λεπτομερώς τις πηγές και είναι δηλαδή αντικειμενικό στην κρίση, ο ιστορικός ερευνητής θα καταλάβει ότι εάν δεν υπήρχε ο κινητήριος μοχλός της παρουσίας του Παπαφλέσσα, εγώ δεν ξέρω εάν θα αποφάσισαν εκείνη τη στιγμή να επαναστατήσουν. Θα γινόταν ίσως κάποτε τους αργότερα. Τους έφερε δηλαδή πρώτων ευθυνών τους, δηλαδή τους προύχοντες. Γιατί δεν λέω εγώ τη φράση «ήσαν βολεμένοι», αλλά λέω «ήσαν άνθρωποι στους οποίους απευθύνονταν τα πάντα». Δηλαδή, αν ένας απλός άνθρωπος, σκλάβος, έκανε κάτι, θα πήγαινε ο Τούρκος αγάς πασάς να ζητήσει ευθύνες από τον προύχοντα, από τον πρόκριτο. Και έπαιζε το κεφάλι του κορώνα γράμματα αυτός. Επομένως, ήσαν υπεύθυνοι, αφού δεν ήσαν έτοιμοι. Και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός το είχε δεδομένο αυτό και είπε, δεν μπορούμε να πάρουμε ένα έθνος στο λαιμό μας. Αν δεν είμαστε πανέτοιμοι, θα σκοτώσουν τον κόσμο. Όπως έγινε και στην Κωνσταντινούπολη. Δε σκοτώσανε πολύ πριν την έκρηξη της Επανάστασης. Δεν καρατόμησαν πολλούς ιερείς, τους Μητροπολίτες της Νικομίδιας, της Προύσας. Όλους τους είχαν ήδη απαγχωνήσει οι Τούρκοι. Και αφενός. Ήταν λοιπόν, θα έλεγα, σύγκρουση αφενός μεν της σύνεσης που εξέφραζε ο παλαιόν πατρόν και του ενθουσιασμού του Παπαφλέσσα, που εξέφραζε ο Παπαφλέσσας. Δηλαδή, ο καθένας είχε το ρόλο του. Αλλά στις αποφάσεις πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Παπαφλέσσας, η παρουσία του Παπαφλέσσα. Δηλαδή, χωρίς ψυχή δεν γίνονται γεγονότα. Έτσι. Ήτανε η ψυχή των αποφάσεων. Και στο τέλος αποφάσισαν να γίνει η Επανάσταση, να αρχίσει, όχι εδώ και τώρα που έλεγε ο Παπαφλέσσας, αλλά 25 Μαρτίου, αν ήσαν έτοιμοι, αν πάρουν τις πληροφορίες ότι πράγματι η Ρωσία θα βοηθήσει, όπως έλεγε ο Παπαφλέσσας, ή στις 23 Απριλίου, ημέρα του Αγίου Γεωργίου, ή τελικά η τελευταία ημερομηνία, 21 Μαΐου, ημέρα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Και εκείνες τις μέρες της συνέλευσης πολλοί εστράφηκαν και είπαν «έχει δίκιο ο Παπαφλέσσας, πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά να αρχίσει η Επανάσταση, είμαστε υπεύθυνοι». Και εδώ τονίζω ότι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στο τεράστιο έργο του «Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος» αναφέρεται στη συνέλευση και λέει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος: ναι, μεν αντέδρασαν στη συνέλευση οι πρόκριτοι και οι προύχοντες και οι κοτσαμπάσιδες, αλλά μέσα τους ήδη είχε ανάψει η σπίθα
της ελευθερίας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η τοποθέτηση και φυσικά ο Κωστής Παλαμάς, ο οποίος αφιέρωσε ένα άρθρο για τα 100 χρόνια της Επανάστασης το 1921 στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης τότε, που εξέδιδαν οι Έλληνες στη Νέα Υόρκη, αφιέρωσε ένα άρθρο με τίτλο «Παλαιών πατρών Γερμανός». Και στο τέλος αυτού του άρθρου λέει ο Παλαμάς ότι αυτός συνεκάλεσε τη συνέλευση στη Βοστίτσα, η οποία δεν ήταν μόνο προκρήτων και αρχιερέων, ήταν και εμπόρων, ήταν συνέλευση όλης της Ελλάδας. Άνω τελεία. Ήταν η απαρχή της ελληνικής πολιτείας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό ήρθε στα χέρια μου, το φωτοτυπία αυτού του άρθρου, μόλις πριν 4 χρόνια. Το 2018 μου το έστειλε μία κυρία από το Αίγιο, η οποία είναι μέλος του συλλόγου, γιατί υπάρχει ακόμα ο Άρατος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και αυτό έπαιξε ρόλο, θα έλεγα, στην προσπάθεια που κάναμε να αναγνωριστεί από την ελληνική πολιτεία η συνέλευση της Βοστίτσας ως γεγονός ιστορικό, εθνικού χαρακτήρα για την εποχή εκείνη και να καθιερωθεί η δημόσια αργία. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω τη σπουδαιότητα του γεγονότος, όχι μόνο με βάση τις ιστορικές πηγές ή τις έρευνες των ιστορικών, αλλά στη Βουλή υπάρχει μία αίθουσα που λέγεται Αίθουσα των Τροπαίων ή αλλιώς Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτή η αίθουσα έχει μία ζωφόρο με τοιχογραφίες επάνω και παρουσιάζει τα σπουδαιότερα γεγονότα της Επανάστασης, έτσι όπως τα ζωγράφισε ο Πίτερ Φον Ες, δηλαδή ένας Γερμανός ζωγράφος της εποχής του Όθωνα. Και αρχίζει στη ζωφόρο με τη συνέλευση της Βοστίτσας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν το που το θεώρησε το πρώτο, το σημαντικότερο ιστορικό γεγονός. Όλοι λοιπόν τώρα η πανεπιστημιακή κοινότητα, οι καθηγητές που ασχολούνται με την πολιτική, το αναγνωρίζουν ως το πρώτο πολιτικό γεγονός, η πρώτη εθνοσυνέλευση της νεότερης Ελλάδας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Υπάρχουν στοιχεία που σε ποιο σπίτι ακριβώς έγινε αυτή η συνέλευση και έλαβε χώρα μία φορά, δύο, πώς φορές έλαβε χώρα αυτή η συνέλευση? Ωραία. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, αν και δεν έχει να κάνει με τη σημασία του γεγονότος, σίγουρα. Όμως εμάς εδώ, τους τοπικούς, θα έλεγα, ερευνητές και ιστορικούς, μας ενδιαφέρει να δώσουμε απαντήσεις. Εκείνοι οι οποίοι ήσαν αυτόπτες μάρτυρες και έγραψαν για τη συνέλευση ήταν αφενός μεν ο παλαιών πατρών Γερμανός, ο οποίος έγραψε, όπως ξέρετε, τα απομνημονεύματά του, και ο Αμβρόσιος Φραντζής, ο οποίος ήταν τότε πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως της Χριστιανοπόλεως, δηλαδή της Κυπαρισίας, και είχε έρθει εδώ με τον επίσκοπο Γερμανό της Χριστιανοπόλεως. Όμως, από ό,τι φαίνεται, ήταν και ο γραμματέας της συνέλευσης, καθώς ο Αμβρόσιος Φραντζής ήταν μέγαλος σπηλαιώτης, δηλαδή ήταν μοναχός στο Μέγα Σπήλαιο, καταγόταν από την Ανατολική Αιγιάλια και μάλιστα από το χωριό Περιθώρη της Μονάκριδος, ήταν πολύ μορφωμένος και μας άφησε ένα τεράστιο έργο, τετράτομο, την επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθήσεις Ελλάδος. Σε αυτό το έργο, στο δεύτερο τόμο, αφιερώνει το τέταρτο κεφάλαιο ολόκληρο, πολλές σελίδες, στη συνέλευση της Βοστίτσας. Και φυσικά και στα άλλα κεφάλαια αναφέρεται στα αποτελέσματα. Ο Αμβρόσιος Φραντζής λοιπόν μας δίνει, που ήταν αυτόπτης μάρτης, την πληροφορία ότι η έναρξη έγινε στο σπίτι του Ανδρέα Λόντι.
Το σπίτι του Ανδρέα Λόντου βρισκόταν στο κέντρο, στην οδό Ανδρέα Λόντου, σήμερα απέναντι από τον Ιν Δημαρχείο, το οποίο έχει γκρεμιστεί. Αλλά έχει και ένα σπίτι έξω από το Αίγιο, στην Αγία Κυριακή, το οποίο υπάρχει ακόμα. Δεν ξέρουμε σε ποιο από τα δύο σπίτια έγινε η έναξη. Για μένα θα πρέπει να έγινε στο εξοχικό του, δηλαδή που είναι στην πιο Αγία, απόμερο. Που είναι πιο απόμερο. Αυτή η πληροφορία την παίρνει ο ιστορικός ως δεδομένη. Φυσικά έγιναν πολλές συνεδριάσεις, αυτό το λένε όλες οι πηγές, 5 συνεδριάσεις, δηλαδή 5 βράδια, από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τις 30. Και σε διαφορετικό κάθε βράδυ μέρος, διότι μαζευτήκαν εδώ γύρω στα 50 άτομα. Και όσοι δεν ήρθαν αυτοπροσώπως, έστειλαν εκπροσώπους τους, απλούς παπάδες, όπως ήταν ο Χρύσαντος, που έστειλε τον Παπα Γρηγόρη, όπως ήταν ο Περούκας από το Άργος, έστειλαν εκπροσώπους. Αλλά όσο ψάχνουμε, βλέπουμε πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός, γιατί είχε συγκεκριμένη θεματική και συγκεκριμένους προσκεκλημένους. Είχε αρχίσει δηλαδή η πρόσκληση πολύ πριν από το Γενάρη, γιατί είχε πάρει πρόσκληση ακόμα και ο Ιγνάτιος Πρεβέζης, μάλιστα, ο οποίος τότε ήταν δάσκαλος, έκανε το δάσκαλο στην Πίζα και πιο πριν ήταν επίσκοπος Ουγγροβλαχίας. Ο Ιγνάτιος ήταν ο συνδετικός κρίκος, έχει τεράστια αλληλογραφία με όλους, ο συνδετικός κρίκος των Πελοποννησίων με τον Ιψηλάντη και με τον Καποδίστρια. Είχε πάρει πρόσκληση ακόμα και ο Καποδίστριας μέσω του Παπαρηγόπουλου. Είχαν πάρει πρόσκληση δηλαδή ο Ιψηλάντης, όλοι οι φιλικοί, που σημαίνει προετοιμαζόταν η συνέλευση αυτή από καιρό. Και δεν είχε οριστεί ακόμα και το συγκεκριμένο μέρος. Το πρώτο μέρος που συζητούσαν να γίνει αυτή η σπουδαία σύσκεψη με ένα και μοναδικό θέμα. Πώς θα βρούνε τρόπο να συγκεντρώσουν ό,τι υλικό χρειαζόταν για την έναρξη το Μάρτιο. Οργάνωση δηλαδή. Ναι, οργάνωση, όχι για απόφαση. Η απόφαση είχε πάρθει ήδη στο Ισμαήλιο από τον Οκτώβριο του 20 ότι θα γίνει το Μάρτι και συγκεκριμένη ημερομηνία την οποία επισημαίνει στα απομνημονεύματά του και ο Κολοκοτρώνης. Ο Κολοκοτρώνης λέει, η Θηλυκή είπε 25 Μαρτίου. Το λέει ξεκάθαρα αυτό. Επομένως, γιατί πολλοί μπερδεύουν, λέει, και δεν έγινε τίποτα, λέει, στη συνέλευση, λέει, δεν αποφάσισαν τίποτα. Μα τι να αποφασίσουν. Την έναρξη της Επανάστασης την είχε αποφασίσει η ανωτάτη αρχή. Στα πλαίσια της φιλικής εταιρείας δούλεψε η συνέλευση. Η συνέλευση προετοιμαζόταν πολύ καιρό και θεματική είχε ακριβώς περί του πρακτέου, όπως λέει στα απομνημονεύματά του ο παλαιόν πατρών Γερμανός, περί του πρακτέου, τι θα κάνουμε. Και μάλιστα όταν στην επίθεση εναντίον του Παπαφλέσσα του λέει, πού όπλα, πού στρατός πεπαιδευμένος, πού χρήματα. Καταλάβατε, ήτανε λοιπόν όλες αυτές οι συζητήσεις. Όχι ότι δεν είχε αποτελέσματα, αφού είχε άρθρα και αφού τις αποφάσεις τις έστειλαν, τις αναπαρήγαγαν και τις έστειλαν παντού. Και στον Παπαρηγόπουλο έδωσαν να πάει στον Καποδίστρια. Θέλω να πω λοιπόν, η μία πληροφορία που τη θεωρούμε έγκυρη είναι αυτή. Αλλά επειδή ο ιστορικός μέσα στις αρετές του πρέπει να έχει και την παρατηρητικότητα, γιατί δυστυχώς δεν την έχουν, λένε στο σπίτι του Λόντου έγινε. Αν έγινόταν στο σπίτι του Λόντου, ο Φραντζής θα έλεγε η συνέλευση έγινε στο σπίτι του Λόντου. Δεν θα έλεγε τη λέξη έναρξη. Για να λέει την έναρξη σημαίνει ότι δεν έγιναν όλες οι συγκεντρώσεις εκεί. Και εγώ κάνω την ερώτηση, πώς θα μπορούσε να γίνει μέσα στο κέντρο του Αιγείου και στο στόμα του Λύκου και να συγκεντρώνονται κάθε μέρα 50 και πλέον άτομα. Ναι, θα ήταν φως φανάρι, πλέον τι κάτι συμβαίνει. Ναι, αμέσως εδώ ο διοικητής, ο Τούρκος, ζήτησε εξηγήσεις από τον Ανδρέα Λόντο. Ο Ανδρέας Λόντος όμως είχε έτοιμη προετοιμάσει, γι' αυτό σας λέω ότι είχε ετοιμαστεί η συνέλευση. Ότι αν θα με ρωτήσουν θα πούμε ότι καλέσαμε τους
εδώ πέρα τους Μητροπολίτες και τους Παπάδες, να λύσουμε διαφορά μεταξύ των δύο μεγάλων μοναστηριών, Μεγάλου Σπηλαίου και Ταξιαρχών, γιατί έχουν περιουσίες κάτω στα Παιδινά, σε ποιον ανήκει το καθένα. Και πράγματι, για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, την άλλη μέρα, τη δεύτερη μέρα, έστειλε 2-3 παπάδες προς τη Ροδιά, εδώ, δήθεν και να μετρήσουν. Είχε την απάντηση και ο Ανδρέας Λόντος ήταν υπείου χαρακτήρος και διπλωμάτης και γινόταν πιστευτός. Δηλαδή τον πίστεψε εδώ ο Τούρκος, ας πούμε, διοικητής, λέει δεν γίνεται τίποτα και αυτό είπε και προς την Πάτρα. Όμως ο διοικητής της Πάτρας τη δεύτερη, την τρίτη μέρα ανησύχησε πάρα πολύ. Και έχουμε τώρα μία άλλη επιστολή μετά από 70 χρόνια, δηλαδή το 1800 να φανταστείτε, 80, ενός Ανδρέα Χαραλάμπη από το Διακοφτό, που την είχε στείλει στον Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος τότε ήταν γιος του Παναγιώτη Δεσποτόπουλου και ζητούσε, ήταν μικρός τότε που έγινε η συνέλευση, θα ήταν αυτός 5-6 χρονών και δεν θυμόταν καλά, ενώ ο Ανδρέας Χαραλάμπης που έμενε στο Διακοφτό και ήταν πλούσιος πρόκριτος, πολύ πλούσιος, ήταν τότε που έγινε η συνέλευση, πρέπει να ήταν γύρω στο 20 χρόνων. Γιατί φιλοξενούνταν στο σπίτι του Δεσποτόπουλου ως φοιτητής στη σχολή του Αιγείου, λέει. Μάλιστα. Και τον ρωτάει τώρα ο γιος του Δεσποτόπουλου, Αλέξανδρος, πες μου τι έγινε στη συνέλευση, εγώ δεν θυμάμαι. Και του απαντάει, έχουμε την απαντητική επιστολή. Του λέει ναι, ήμουνα στο σπίτι σου τότε, στο σπίτι του πατρός σου έγινε η συνέλευση, επιβεβαιώνει, και εγώ το θυμάμαι γιατί ήμουνα μεγάλος και ποιοι έλαβαν μέρος κλπ. Αυτή η πληροφορία είναι και αυτή σημαντική, ότι έγινε κάποια συνεδρία και στο σπίτι του Δεσποτόπουλου, γιατί επιβεβαιώνεται και από μία επιστολή αργότερα, ποιου νομίζετε, του Θεόφιλου Βλάχο Παπαδόπουλου. Ο Θεόφιλος Βλαχοπαπαδόπουλος ήταν τότε γραμματέας του παλαιών πατρών Γερμανού. Μάλιστα. Και συμμετείχε στη συνέλευση και μάλιστα του δώσαν τις αποφάσεις να τις πάει σε διάφορα μέρη. Ο Θεόφιλος αυτός όμως ήταν τόσο σημαντικό πρόσωπο που έγινε και αρχιεπίσκοπος της Αθήνας. Το 1871 ο Θεόφιλος Βλαχοπαπαδόπουλος έφερε το Ιερό Λείψανο του Γρηγορίου του Πέμπτου από την Οδυσσό στην Αθήνα. Μάλιστα. Το ξέρετε αυτό. Υπήρξε πολύ μεγάλος κληρικός ο Θεόφιλος. Και έχουμε επιστολή που το επιβεβαιώνει και ο Θεόφιλος ότι έγινε η συνέλευση στο σπίτι του Δεσποτόπουλου. Το οποίο είναι εδώ στο κέντρο. Βέβαια τώρα είναι ένα φαρμακείο, δεν είναι το ακριβώς το ίδιο σπίτι. Φαίνεται, αλλά εκεί θα ήταν. Αυτή η πληροφορία για τον ιστορικό είναι μια έμεση πηγή και μετά από 70 χρόνια. Είναι μια επιστολή. Άμα θέλουμε μπορούμε και να μην την λάβουμε υπόψη. Αλλά αφού το λέει και ο Θεόφιλος, θεωρούμε ότι τουλάχιστον και μια συνεδρία έγινε εκεί. Γιατί το λέμε? Γιατί ο Δεσποτόπουλος εκλήθη στην Πάτρα με σκοπό να αποκεφαλιστεί. Και έτρεξε ο Ανδρέας Λόντος πάλι να πει στον διοικητή της Πάτρας ότι δεν έγινε και τίποτα. Εμείς φιλοξενούσαμε τους ιερείς για αυτό το λόγο. Και τον έσωσε. Αυτό το αναφέρεται σε πηγές. Και ερχόμαστε τώρα σε μία επίσημη πηγή που ο ιστορικός τη θεωρεί επίσημη και πρωτότυπη, καθώς προέρχεται από τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, μάλιστα, τον μέγιστο ιστορικό. Βεβαίως. Το ξέρετε. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος λέει σαφώς ότι η συνέλευση της Βοστίτσας έγινε στη μονή του Αγίου Γεωργίου παρά το Αίγιο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ψάξαμε εκ των υστέρων. Πολλές μονές. Εγώ έχω 8 μικρά εκκλησάκια Αγίου Γεωργίου που είναι διάσπαρτα εδώ. Είναι μικρά και είναι εξοκλήσια και τα βήματά μας έφεραν, γιατί υπήρχαν πληροφορίες και προφορική παράδοση, ότι υπάρχει εκεί ο Αγιώργης των Λοντέων,
είναι στην Τέμενη, περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο του Αιγαίου, που με τα πόδια σημαίνει τίποτα. Καταλαβαίνετε, είναι μοναστηριακού τύπου, υπήρξε μετόχη της Μονής Ταξιαρχών, έχει μεγάλο χώρο, έχει όλα τα στοιχεία να είναι και κοντά στο Αίγιο που λέει παρά το Αίγιο, ο Παπαρηγόπουλος, και κρυφά, γιατί εκεί ήταν σε μέρος που δεν φαινότανε και μπορούσαν, καταλαβαίνετε, να πάνε εκεί όλοι. Υπήρχε και κελί, υπήρχε χώρος να καθίσουν. Τέλος πάντων, είναι επιβλητικό και έχω συγγράψει ένα βιβλίο, ο Αγιώργης Τεμένης, το οποίο τώρα δεν το έχω, δεν να το δείτε. Εν πάση περιπτώσει, με αποδεικτικά στοιχεία, όχι βέβαια συμβόλαια, γιατί συμβόλαια δεν έχουμε ούτε και για σπίτια βεβαίως των 50 ετών. Κατά τον Παπαρηγόπουλο, λοιπόν, έγινε εκεί. Ο ιστορικός τώρα κρίνεται από τις τοποθετήσεις του και καταλήγει. Καλείται, λοιπόν, μεταξύ των τριών να βγάλει ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι σαφές, ότι κάθε φορά γινότανε σε διαφορετικό μέρος. Και για λόγους ασφάλειας. Ναι, ο δε Αρίστος Σταυρόπουλος, που έχει γράψει την ιστορία του Αιγαίου, δεν ήταν ιστορικός, αλλά έχει τρομερό έργο κάνει, γύρω στο 1953 που το εξέδωκε το βιβλίο, λέει ότι οι προσυνεδριάσεις έγιναν στο σπίτι του Μελετόπουλου, εδώ που είμαστε τώρα δηλαδή. Και επομένως, ο ιστορικός καλείται να πει ότι η επίσημη πηγή είναι του Παπαρηγόπουλου. Εντάξει, σίγουρα στη Μονή του Αγίου Γεωργίου, που μάλλον θα ήταν και η τελευταία. Στα άλλα αρχοντικά που λένε, στου Λόντου και στου Δεσποτόπουλου, δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν 50 άτομα, γιατί ήταν επικίνδυνο. Τι πιστεύω? Πιστεύω ότι αφού άρχισαν να εισραίουν, να έρχονται, να εισέρχονται στην πόλη τότε, Πολύχνη του Αιγαίου, οι προσκεκλημένοι από τις αρχές Ιανουαρίου, πήγαιναν να εγκατασταθούν σε διάφορα αρχοντικά. Δηλαδή, ο Μεσσηνέζης, ας πούμε, φιλοξένησε τον Κερνίτση, τον Καλαβρίτον. Ο Λόντος φιλοξένησε τους Ζαϊμαίους, γιατί ήταν από τα Καλάβρητα, και του Χαραλάμπη. Ο Δεσποτόπουλος φιλοξένησε τον παλαιόν πατρόν Γερμανό με την κουστοδία του, τον γραμματέα του κλπ. Γιατί του είχε βαφτίσει και το παιδί και ήταν δεκείλης του εδώ, δηλαδή εκπρόσωπός του εδώ. Σημαίνει, λοιπόν, για μένα ότι σε όλα τα αρχοντικά γινόντουσαν προσυσκέψεις, συσκέψεις, κατηδίαν και σιγά σιγά συγκεντρωνόντουσαν τα αποτελέσματα και στο τέλος πήγαν στην Μονή του Αγίου Γεωργίου και πήραν τις αποφάσεις. Και μάλιστα στις τελευταίες, τουλάχιστον 2 μέρες, δεν ήταν παρόν ο Παπαφλέσσας. Και αυτό παίζει ρόλο, γιατί κανείς δεν το έχει επισημάνει αυτό, παίζει ρόλο γιατί. Γιατί πιστεύω ότι εάν ήταν ο Παπαφλέσσας στις αποφάσεις, μπορεί να μην ήσαν αυτές οι επαναστατικές. Γιατί ο Παπαφλέσσας είχε και κόντρα προσωπική με τον παλαιόν πατρόν, γιατί του πήρε τη θέση. Ενώ ήταν ορισμένος, όπως είπα, στην Επιτροπή της Φιλικής Εταιρείας στην Πελοπόννησο, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, ήρθε ο Παπαφλέσσας και λέει, εγώ είμαι, με όρισε alter ego του ο Υψηλάντης. Και σου λέει ο παλαιόν πατρόν, δηλαδή εσύ τι ήρθες να κάνεις τώρα, εγώ να με ακυρώσεις? Υπήρχε και αυτή η προσωπική κόντρα. Και επειδή ήταν επιθετικός και ήρθε οπλισμένος, ήρθε με τον αδερφό του τον Νικήτα, ο οποίος ήταν θεόρατος και είχε 15 πιστόλες επάνω και είχε 5 σωματοφύλακες, ας πούμε, θα έδινε και ερίσματα να ματαιωθούν όλα, να κυνηγηθούν. Και τον είχαν παροπλήσει σε ενός φίλου του το σπίτι που ήταν λίγο έξω από την πόλη, στου αναγνώστη Αλεξανδρόπουλου το σπίτι, που ήταν και φίλος του, προύχοντας κι αυτός. Και θέλω να πω, καλύτερα που δεν ήταν, γιατί τους έβαλε και στο φιλότιμο. Λειτουργήσε το φιλότιμό τους υπέρ με την απουσία του. Αν ήταν παρόν, μπορεί να δάκανε πάλι ένα αντάρα, το καταλαβαίνετε αυτό, για μένα. Και έτσι, λοιπόν, συμπεραίνει ο ιστορικός ότι επισήμως οι αποφάσεις πάρθηκαν εν κρυπτό σε αυτό το χώρο, και επειδή έχω ερευνήσει τους Αγιώργηδες, στη συνέλευση
δεν ήρθαν ξαφνικά να κάνουν συνέλευση και να αποφασίζουν. Έγιναν προσυνελεύσεις και έγιναν εκτός Ελλάδος. Η μία συνέλευση, ας το πω, συγκέντρωση έγινε στον Άγιο Γεώργιο τον Ακτήμονα, ο οποίος ήταν ένα μοναστήρι μικρό, αλλά στην Ίσο Αντιγόνη. Εκεί, αυτή την πληροφορία τη βρήκα σε μια άσχετη πηγή, στις ιστορικές αναμνήσεις του Νικολάου Δραγούμη, αν την έχετε υπόψη σας. Κυκλοφόρησε το 1875, αναφέρεται στο θάνατο του Λόντου και με την, γιατί ήταν φίλος του ο Νικόλαος Δραγούμης, και με την αναφορά στο θάνατο του Λόντου αναφέρεται και στον Γιώργη τον Ακτήμονα, όπου είχαν πάει και ο Ασημάκης Ζαΐμης και ο παλαιόν πατρών Γερμανός και ο Λόντος και συζητούσαν για την Επανάσταση. Αυτή τη χρονολογία, η χρονολογία αυτή πρέπει να τοποθετείται γύρω στο 1800, τέλος του 18 με 19. Καταλαβαίνετε ότι συζητούσαν για Επανάσταση οι άνθρωποι αυτοί πολύ πριν τη συνέλευση. Και έχουμε βέβαια και τη συνεδρία μυστικά στην Κωνσταντινούπολη το Δεκέμβριο του 20 στον Αγιώργη τον Κουδουνά στην Πρίγκυπο. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ο Αγιώργης, όπως έπαιζε στη συνείδηση του Έλληνα τον ελευθερωτή Άγιο, δεν μπορούσε παρά, εφόσον υπήρχε αυτό το καταφύγιο Αγίου Γεωργίου, να μην το εκμεταλλευτούν. Και για να τελειώσω θέλω να πω, είχαν αποφασίσει στην αρχή το Μέγα Σπήλαιο, αλλά εκεί καταλάβανε ότι θα ήταν στο στόμα του λύκου, ήταν πολύ προφανές. Μετά είχαν αποφασίσει τη Μονή Ταξιαρχών, αλλά και εκεί είδαν ότι ήταν λίγο δύσβατο και λέει ο παλαιόν πατρών Γερμανός, αποφασίσαμε στη Βοστίτσα, γιατί ήταν μέρος απόκεντρο και είχε λίγους Τούρκους και ασφαλές. Πείτε μας λίγα λόγια για το Αχαϊκό Διευθυντήριο και την πρώτη κυβέρνηση της Ελλάδος και ποιοι συμμετείχαν σε αυτό. Έχουμε εδώ στο μουσείο μας ένα αντίγραφο του πρώτου πολιτικού κειμένου της νεότερης Ελλάδας. Αυτό μας το πρόσφερε ο πρώην υπουργός και βουλευτής, ο κύριος Ανδρέας Ζαΐμης. Είναι στο αρχείο το πρωτότυπο της οικογένειας του. Είναι η διακήρυξη του Αχαϊκού Διευθυντηρίου, το οποίο έχει ημερομηνία 26 Μαρτίου του 1821, δηλαδή την επομένη της επίσημης έναρξης της Επανάστασης. Και φέρει τις υπογραφές, βέβαια, του παλαιών πατρών Γερμανού, του Ανδρέα Ζαΐμη, του Ανδρέα Λόντου, του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου και ίσως και του Θεοχαρόπουλου. Αυτό το κείμενο μιλάει, μάλλον είναι μια δικαιολογία για την έναρξη της Επανάστασης εκ μέρους των Ελλήνων και απευθύνεται στους προξένους της Γαλλίας, κυρίως και της Αγγλίας και της Ρωσίας, γιατί είχαν προξενία στην Πάτρα τότε χθες, και αναφέρει τα δεινά του ομόθρησκου των Ελλήνων γένους, και δεν αντέχουν άλλο οι Έλληνες και απήραν την απόφαση να επαναστατήσουν και τους ζητούν όχι μόνο την κατανόηση και τη βοήθειά τους. Είναι ένα σπουδαίο κείμενο. Είναι το πρώτο επαναστατικό κείμενο, πολιτικού περιεχομένου. Και το λέω αυτό διότι φέρεται ως το πρώτο κείμενο πολιτικό της Μονής των Καλτετζών. Αλλά αυτό έγινε το Μάη του 21 στη Μονή των Καλτετζών, που έβγαλαν επίσης σαν μια διακήρυξη. Ενώ το πρώτο είναι του Αχαϊκού Διευθυντήριου. Τι ήταν λοιπόν το Αχαϊκό Διευθυντήριο? Εμείς το έχουμε ονομάσει έτσι. Αχαϊκό κόμμα λεγόταν, ή κόμμα των αρχόντων. Τότε, λίγο πριν την Επανάσταση, υπήρχαν αυτές οι ζυμώσεις και υπήρχε και ένα κόμμα, θα το λέγαμε έτσι, πολιτικό, ένας πολιτικός φορέας στη Μάνη, όπου είχαν συσπηρωθεί γύρω από τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη οι Λάκωνες και οι Αρκαδινοί, όχι όμως ο Κολοκοτρώνης. Ο Κολοκοτρώνης ήρθε στις αρχές του 21 στην Μάνη
Ο Κολοκοτρώνης ήταν στη Ζάκυνθο και στο Γαλλικό στρατό, είχε υπηρετήσει και στον Αγγλικό και εμέσως και κρυφά είχε μεταφέρει σε μοναστήρια της Μάνης πολύ οπλισμό. Δούλευε πολύ πριν ο Κολοκοτρώνης και πρέπει να αναδειχτεί καλά. Οι αρκάδες θα το αναδείξουν σίγουρα πολύ καλά τώρα. Με την ευκαιρία των 200 χρόνων θα αναδείξουν το ρόλο και την προετοιμασία του Κολοκοτρώνη για την Επανάσταση. Και όταν έφτασε ο Κολοκοτρώνης, λέει, στα απομνημονεύματά του στη Μάνη και το έμαθα ο Πετρόμπαης Μαυρομιχάλης, είπε «Μην ανησυχείτε, ήρθε να εισπράξει τροφές για την οικογένειά του». Και το φέρει βαραίος ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του, δηλαδή τον ηρωνεύτηκε. Ενώ ο Κολοκοτρώνης ήρθε για να προετοιμάσει τον αγώνα. Είναι πολύ συγκινητικό κι αυτό. Τέλος πάντων, είχαν κι αυτοί κάνει ένα πολιτικό φορέα και οι Αχαιοί έναν άλλο πολιτικό φορέα, στα πλαίσια βέβαια της φιλικής εταιρείας, γιατί όλοι ήταν φιλικοί. Και όπως λέει και ο κύριος Καραμπελιάς, που έχει εκδώσει τώρα τελευταία ένα βιβλίο για τη φιλική εταιρεία, παρότι η φιλική εταιρεία είχε περισσότερα μέλη στη Λακωνία και στην Μάνη, εν τούτης εδρεώθηκε στην Αχαΐα. Γιατί οι Αχαιοί ήταν πολύ πιο προοδευτικοί. Μάλιστα. Δηλαδή είχαν πολιτικό αισθητήριο που δεν το είχαν οι Μανιάτες. Και είχαν κάνει αυτό το φορέα με σκοπό βέβαια, όταν γίνει η έναρξη του αγώνα, να κάνουν μια πρόχειρη κυβέρνηση και να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Το ίδιο ήθελαν και οι Αρκάδες φυσικά και οι Μανιάτες. Και υπήρχε μεγάλη, όχι σύγκρουση, ένας, ας πούμε, μια αντιπαραθέση και ανταγωνισμός. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια μπορούμε να θέσουμε και τον ανταγωνισμό, τον υπόκοφο, ανάμεσα στον Ανδρέα Λόντο και τον Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης έβλεπε τον Ανδρέα Λόντο, γιατί ο Κολοκοτρώνης ήταν απλώς αγωνιστής, ενώ ο Ανδρέας Λόντος ήταν ήδη προύχοντας, ήταν δηλαδή πλούσιος. Και ο Κολοκοτρώνης δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ένας κοτσαμπάσης, ας πούμε, ενδιαφέρεται πραγματικά για ελευθερία και δημοκρατία, ενώ ήταν η αλήθεια. Απ' την άλλη, μετρούσε τον πόη του Ανδρέα Λόντου, γιατί ο Κολοκοτρώνης, παρότι δεν ήταν ψηλός, ήταν γεροδεμένος πολύ και ειρωνευότανε τους καχεκτικούς και ισχνούς. Γι' αυτό και έκανε ένα χαρακτηρισμό στον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, τον Κακομοίρη, ο οποίος ήταν λίγο καχεκτικός και φορούσε και γυαλάκια και φορούσε την ευρωπαϊκή στολή, αν δείτε πώς τον περιγράφει. Εν πάση περιπτώσει, η κόντρα ανάμεσά τους μεγάλωσε, είχε αρχίσει από το Αχαϊκό Διευθυντήριο τότε, γιατί πρόλαβαν οι Αχαιοί, αμέσως είχαν οργανωθεί και υπέγραψαν το κείμενο της διακήρυξης, αλλά το υπέγραψαν ουσιαστικά ως κυβέρνηση. Μάλιστα. Σου λέει εμείς θα κυβερνήσουμε. Αυτό λοιπόν ταρακούνησε πάρα πολύ τους Αρκάδες και ιδιαίτερα τον Κολοκοτρώνη και μάλιστα ο Κολοκοτρώνης εξέφρασε τρομερά παράπονα και απορία πώς η κυβέρνηση έδωσε τον τίτλο του στρατηγού τόσο νωρίς στον Ανδρέα Λόντο και αγνόησε τον Κολοκοτρώνη. Μάλιστα. Είναι δηλαδή, πώς να σας πω, πρέπει να εμβαθύνει κανείς πάρα πολύ στις πηγές τις ιστορικές για να βγάλει αυτά τα συμπεράσματα. Πάντως για τους Αχαιούς έχει σημασία αυτό να το τονίσουμε ότι οι Αχαιοί πρωτοστάτησαν σε όλα την εποχή της Επανάστασης. Τώρα που γιορτάζουμε, ναι μεν θα βγάλουμε τους θρύλους, δηλαδή θα αναδείξουμε το Μανιάκι, θα αναδείξουμε το Μεσολόγγι, έτσι δεν είναι, και το ολοκαύτωμα του Μεσολογγίου, αλλά η αρχή του αγώνα και μέσα στον αγώνα, οι Αχαιοί, οι Καλαβριτινοί, βάζω και τους Καλαβριτινούς μέσα, έδωσαν τα πάντα στον αγώνα. Χωρίς αυτούς δεν θα προχωρούσε ο αγώνας. Υπάρχει αρχαιακό υλικό το οποίο θα μπορούσε να ψηφιοποιηθεί, γιατί καταλαβαίνω θα πρέπει να έχετε και ένα μεγάλο προσωπικό αρχείο εσείς. Ήδη έχει γίνει το ψηφιακό μουσείο του Δήμου Αιγαίου, το ξέρετε αυτό. Αν δεν πήγατε να πάτε, το δουλέψαμε ένα team με την εποπτεία του ιστορικού τμήματος της Πάτρας, του Πανεπιστημίου Πάτρας, από τον Οκτώβρη του
20 μέχρι τον Ιούλιο του 21 έχουν γίνει τα εγγένεια. Είναι τρεις αίθουσες που αφορούν στο 1821. Η μία αίθουσα αφορά τα γεγονότα στην περιοχή μας, που ήταν πολύ σημαντικά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εισβολής του Ιμπραήμ. Η δεύτερη αίθουσα αφορά τη συνέλευση της Βοστίτσας και η τρίτη αίθουσα αφορά τη ζωή και τη δράση του Ανδρέα Λόμπ. Σχεδόν όλο το υλικό είναι πράγματι από το προσωπικό μου αρχείο. Θέλω να σας πω ότι το αρχείο μου έχει κατατεθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, στο ΕΚΕ, και όποιος θέλει με τηλεφώνημα μπορεί να έχει μία πρόσβαση, και στηρίχτηκε και σε υλικό που έχει ήδη εδώ το Ιστορικό Μουσείο. Έχει υλικό αρχιακό, με την έννοια όχι αρχεία, δηλαδή έγγραφα, ελάχιστα έχουμε. Έχουμε όμως ιστορικά βιβλία, έχουμε εικαστικό υλικό, όπως είδατε, τους πίνακες κλπ, αρχεία και κοιμήλια του Ανδρέα Λόντου. Έχουμε εκδώσει αρκετά βιβλία, περιοδικά. Έχουμε συγκεντρώσει από κόμματα, από εφημερίδες που αναφέρονται στις εκδηλώσεις, που αναφέρονται στις εθνικές γιορτές, φωτογραφικό υλικό πολύ. Έχουμε άρθρα, πάρα πολλά, ανθρώπων που ασχολούνται, ιστορικά άρθρα δηλαδή, δημοσιογράφων. Εντάξει, εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη αρθρογραφία. Την έχω καταθέσει στο Ψηφιακό Μουσείο. Μάλιστα. Και νομίζω ότι εκεί είναι και ένα αίρισμα, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Πρέπει κάποιος να πηγαίνει πρώτα στο Ψηφιακό Μουσείο και να παίρνει αίρισμα, να έρχεται να βλέπει, και διαζώσεις αρκετά. Είναι αρκετά τα κοιμήλια όμως που έχουμε εδώ. Δεν έχουμε αρχιακό υλικό, δηλαδή έγγραφα. Έγγραφα δεν έχουμε. Ελάχιστα. Αλλά δουλεύουμε με αυτά και νομίζω ότι πολύ λίγα μουσεία θα μπορούν να έχουν πρωτότυπα έγγραφα. Κυρία Βεδεβή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε, για να μας διαφωτίσετε για όλα αυτά τα σημαντικά και ωραία πράγματα που μας είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και προτρέπω όλους τους νεοέλληνες να γιορτάζουμε τα 200 χρόνια διαβάζοντας ιστορία. Σας ευχαριστώ.